Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου λέει ότι στις 16 Μαΐου οι ρωσικές δυνάμεις διεξήγαγαν περιορισμένες και σε μεγάλο βαθμό ανεπιτυχείς χερσαίες επιθέσεις κατά μήκος της πρώτης γραμμής στην Ουκρανία. Όμως οι ρωσικές επιθέσεις πυράβλων και πυροβολικού έχουν αυξηθεί τελευταία σε αρκετές συνοριακές περιοχές, καθώς η ουκρανική αντεπίθεση στα βόρεια-ανατολικά ενισχύεται. Στην περιοχή του Τσερνίχιβ, βόρεια του Κιέβου, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης είπε ότι το πρωί της Τρίτης οι Ρώσοι έπληξαν το χωριό Ντέσνα. Στη βορειοανατολική περιοχή Σούμι, το Γενικό Επιτελείο του Ουκρανικού Στρατού είπε ότι η Ρωσία έριξε πυρά πυροβολικού πέρα από τα σύνορα. Ο ρωσικός βομβαρδισμός τμήματων της περιοχής του Χαρκόβου συνεχίστηκε επίσης, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Βορειοανατολικής Πόλης. Η ρωσική συγκέντρωση δυνάμεων γύρω από την πόλη του Χαρκόβου έχει ως κύριο στόχο να κρατήσει τα σύνορα και να εμποδίσει τα ουκρανικά στρατεύματα να προχωρήσουν βορειότερα. Είναι μια κίνηση διαφορετική από τις προηγούμενες ρωσικές αποσύρσεις από το Κίεβο, το Τσερνίχιβ και το Σούμι νωρίτερα στον πόλεμο, όταν οι Ρώσοι αποσύρθηκαν πλήρως στο ρωσικό έδαφος. Κατά μήκος της πρώτης γραμμής, στο Λουχάνσκ και το Ντονιέτσκ, η Ουκρανία αναφέρει ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να προελάσουν σε αρκετές περιοχές, αλλά όλες οι προσπάθειές τους αποκρούστηκαν. Όμως τα πυρά πυροβολικού και οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν στην Ανατολή. Υπήρξαν επίσης πυραυλικές επιθέσεις στη Δυτική Ουκρανία. Μια ουκρανική στρατιωτική βάση, περίπου 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, έγινε στόχος ρωσικής πυραυλικής επίθεσης νωρίς το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με τον Μαξίμ Κοζίτσκι, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Λβίβ. Είπε ότι ο περιφερειακός κλάδος του Γιαβορίν, του σιδηροδρόμου του Λβίβ, και οι υποδομές υπέστησαν ζημιές. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει πυροβολικό εναντίον κατοικημένων περιοχών με ελάχιστο σεβασμό στις διακρίσεις ή την αναλογικότητα. Σύμφωνα με την ενημέρωση των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου, τις επόμενες εβδομάδες η Ρωσία είναι πιθανό να συνεχίσει να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μαζικές επιθέσεις πυροβολικού, καθώς προσπαθεί να ανακτήσει τη δυναμική της στην προέλασή της στον Ντομπάς.